Η νέα συλλογή του Pokémon έρχεται. Νάτι. Μαζί της θα φέρει πολύ δυνατές κάρτες, τις οποίες θα δούμε σε αυτό το αναλυτικό βίντεο. Να μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί υπάρχει giveaway. Τα Ace Packs είναι το πρώτο πράγμα που θα δούμε και είναι ένα mechanic που επιστρέφει στο παιχνίδι, φέρνοντας παντοδύναμες κάρτες που μπορούμε να βάλουμε στα deck μας μόνο μία φορά και είναι items με ισχύ supporter. Μία κάρτα που έχει ξαναβγεί στο παρελθόν είναι η Master Ball που μας επιτρέπει να φέρουμε ένα Pokémon από το deck μας και να το βάλουμε στο χέρι μας. Ακριβώς ό,τι μας λείπει δηλαδή. Η Maximum Belt είναι ένα πολύ σημαντικό tool το οποίο δίνει 50 damage απέναντι σε Pokémon EX. Κάτι που κάνει τα 430 HP των EX να μην είναι πλέον τόσο τρομακτικά. Επιθέσεις που κάνουν 280 και βολεύουν γιατί σκοτώνουν τα μεγάλα Pokémon V, τώρα με τη Maximum Belt θα σκοτώνουν και τα EX. Το Prime Catcher είναι ένα item που συνδυάζει το effect του Boss's Orders, να φέρουμε δηλαδή ένα Pokémon του αντιπάλου από το bench μπροστά, αλλά και το effect του Switch. Μοιάζει με το Cross Switcher, αλλά χρειάζεται μόνο μία κάρτα για να κάνει το effect. Φαίνεται να είναι τρομακτικά δυνατή λύση σε decks που χρειάζονται άλλα supporter αντί του Boss's Orders για να τρέξουν στο παιχνίδι. Το Awakening Drum μας δίνει τρομακτικό draw power όταν παίζουμε ένα deck με Ancient Pokémon. Μας τραβάει μία κάρτα για κάθε Ancient Pokémon που έχουμε μέσα. Αυτό είναι πολλές κάρτες. Το Reboot Pod μας επιτρέπει να κάνουμε attach μία ενέργεια από το discard pile σε κάθε future Pokémon που έχουμε μέσα στο παιχνίδι. Είναι ακραίος accelerator για το future archetype. Έχουμε και μία διπλή ενέργεια σε A-Spec. Ένα tool για συν 100 HP σε ένα Pokémon, να το κάνεις ήρωα, είναι σίγουρα πολύ δυνατό, τα σκουπάκια γενικά πιστεύω θα φορεθούν πολύ. Να δούμε και ένα Ancient EX, το οποίο θα βαράει 70 για κάθε ενέργεια που πετάς από το board, ένας αρκετά δυνατός attacker για να κάνεις one shot τα μεγάλα Pokémon του αντιπάλου. Να και ένα πολύ ωραίο Grass Pokémon με το ability Rapid Vernier, όπως έχει μεταφραστεί. Μία φορά το γύρο, όταν το παίζεις από το χέρι σου στο bench, μπορείς να το πας μπροστά στη θέση του active και αν το κάνεις κούνα όσες ενέργειες θες από τα bench Pokémon σε αυτό το Pokémon. Κατεβαίνει, μπαίνει μπροστά και βαράει 180, που στο weakness του Charizard DX είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Θα δούμε και μερικά μικρά Pokémon πολύ δυνατά σε αυτή τη συλλογή, όπως για παράδειγμα αυτό το Roaring Moon που με δύο Dark ενέργειες φουσκώνει το damage του ανάλογα με το πόσες Ancient κάρτες υπάρχουν στο discard pile μας. Και παίζοντας ένα deck όπως το Roaring Moon EX, δεν νομίζω να είναι και πολύ δύσκολο να στείλουμε πολλές από αυτές εκεί. Ένα ακόμα ατού που κρύβουν τα Ancient Single Prize Pokémon είναι αυτό εδώ το Flutterman που με το ability ουσιαστικά κλειδώνει την ability του Active Pokémon του αντιπάλου και αυτό είναι κάτι που θα ενοχλήσει πάρα πολύ τα deck που βασίζονται σε τύπου Comfy και τέτοια πράγματα. Ακόμα και το Attack το έχει ένα ενδιαφέρον μιας και μπορεί να κάνει 90 damage μπροστά αλλά να βάλει και 2 damage counter σε κάποιο benched Pokémon για να στρώσεις το damage το οποίο θα έρθει στον επόμενο γύρο. Αυτό είναι το μικρό Coraidon με την επίθεση Primeval Battering που κάνει 30 damage για κάθε Ancient Pokémon στο παιχνίδι. Ένα πολύ δυνατό attack για πρώτο αφού σετάρουμε το board μας, να ξεκινήσουμε με αυτόν τον Single Prize Attacker. Για τους φίλους του εκνευριστικού παιχνιδιού, το Ground Collapse του Great Ask είναι μια πολύ καλή επίθεση. Κάνε discard την πάνω κάρτα του αντιπάλου σου και αν έχεις παίξει ένα Ancient Supporter, κάνε discard 3 ακόμα. Και στο Spotlight ένα Τσιντσίνο που βαράει 70 για κάθε special ενέργεια που έχει πάνω του. Νομίζουμε ότι είναι τρομερός συνεργάτης του Lugia. Αυτή εδώ η σανίδα μειώνει το retreat cost του Pokémon στο οποίο βρίσκεται πάνω, κατά ένα colorless. Αυτό βολεύει πάρα πολύ για τα comfy και σε περίπτωση που έχει 30 HP λιγότερο το κάνει και 0, εντάξει. Και ναι, το VIP Pass μπορεί να έφυγε, αλλά θα έρθει το Buddy Poffin που θα ψάχνει στον deck σου για μέχρι 2 basic Pokémon με 70 HP λιγότερο να τα βάλεις στο bench. Okay, δεν ψάχνουμε V ή X και τέτοια πράγματα, αλλά μας φέρνει stable 2 70'αρια. Το βρίσκω πολύ νόστιμο. Κοίτα 6 κάρτες από το deck, βάλε 2 στο χέρι σου και πέτα τις υπόλοιπες. Ένα πολύ ενδιαφέρον Ancient Supporter
που μοιάζει με τον Callless Experiment, παρόλα αυτά πάει τις κάρτες στο discard, κάτι που σε μερικά deck βολεύει πάρα πολύ, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα δυνατό supporter από τη νέα συλλογή. Μία ελαφρώς περίεργη αλλά ενδιαφέρουσα κάρτα που θα βολέψει σίγουρα τα discard deck είναι το Hand Trimmer. Κάθε παίχτης θα πετάξει κάρτες μέχρι να έχει 5 στο χέρι. Φανταστείτε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο χέρι από Chien Pao ή Lost Box να τρώει Hand Trimmer και να χάνει τις μισές κάρτες τουλάχιστον. Ή κάποιο χέρι το οποίο είχε Judge Iono για να μπει μέσα στο deck και να κάνει το deck out πολύ πιο δύσκολο. Το Full Metal Lab θα μειώνει κατά 30 το damage το οποίο δέχονται τα Metal Pokémon. Έχει ένα ενδιαφέρον. Άλλο ένα supporter, το Mortis Conviction. You can use this card only if you discard another card from your hand. Draw a card for each of your opponent's bench Pokémon. Οπότε, καλό είναι, τραβάει κάρτες. Και ένα τρομερό ψαχτήρι, το οποίο μας λέει βγάλε δύο κάρτες από το deck και βάλτες πάνω-πάνω με ό,τι σειρά θες για να σε τραβήξει ένας Greninja ή ένα B-Barrel και να έχεις ακριβώς τις κάρτες που χρειάζεσαι για να κάνεις το εντυπωσιακό play που θα νικήσει το παιχνίδι. Και το κερασάκι στην τούρτα για ένα υγιές competitive format είναι η Mist Energy. Όποιο Pokémon τη φοράει είναι ανεπηρέαστο από effects of attacks from your opponent's Pokémon, δηλαδή ας πούμε τη Giratina ή το Roaring Moon. Και τώρα πείτε μου ποιο ήταν το αγαπημένο σας ace pack από αυτά που είδαμε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε ένα mystery box από εμένα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, καλό θα ήταν να δείτε και άλλα βίντεο του καναλιού.